Εντάξει, εδώ είναι για να μην πατήσει το πόδι του κανείς. Δεν έχει σκρολ. Εκτός αν έχει κάποιο υπόγειο. Θέλω να κοιτάξω. Δεν θέλω να χάσω σκρολ αν υπάρχει όντως. Κάτσε να δούμε. Είδες τι ωραία τώρα που μπορούμε να τα καθαρίσουμε όλα και να τρέξουμε. Ενώ μα ήταν γεμάτο. Θα ήταν λίγο. Να μου πεις και αυτό τώρα μας πήρε ώρα να γίνει. Από εδώ δεν μπαίνει. Εδώ από κάτω. Δύο skill points. Θα πάρουμε αυτό. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να σκοτώνουμε τους τοξότες. Όπου υπάρχει έτσι σαν αυτό εδώ το μέρος, άμα είναι ένας τοξότης και κάθεται και ανέβουμε εκεί, θα τον σκοτώσει κατευθείαν. Μπορούμε να παίξουμε σοβαρό παιχνίδι με αυτό το skill που πήραμε τώρα. Το ledge kill, πως λέγεται, ξέρω εγώ. Okay, ας ανέβουμε τότε. Ας πάμε εκεί πάνω λογικά. Όχι. Ναι. Εδώ πάνω, αλλά θέλουμε ενέργεια. Θέλουμε να πάμε από εδώ. Από πίσω τα έχουμε καθαρίσει όλα, okay. Από εδώ σωστά είμαστε. Στα 95 μέτρα. Μας έχει μείνει. Αχρίαστο να βγω εκεί πάνω τελικά. Λοιπόν, μας έχει μείνει τι. Κάναμε τη φωτιά, κάναμε τον αέρα, έχει μείνει το νερό και η γη. Μπορούμε να κάνουμε save εδώ πέρα. Όχι. Μάλλον στο άλλο σημείο. 79 μέτρα, πάμε δεξιά. Αυτό να σου πω τώρα δεν χρειάζεται να τον σκοτώσω. Θα μπορούσα, αλλά δεν χρειάζεται. Ίσως και να χρειάζεται, γιατί πρέπει να πούμε εκεί μέσα. Να! Είναι το σήμα των Κάιο! Τώρα το κατάλαβα! Τον Κάιχο! Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν είναι ο αέρας. Θα προχωρήσουμε. Θα πάμε. Ας πάμε εδώ στην πέτρα. Κάτσε να γεμίσουμε πρώτα, γιατί την πάθαμε την άλλη φορά. Okay. Είμαστε στην πέτρα. Δεν έχει κάποιον έξω τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Okay, κάτι κάναμε save. Ας μπούμε από εδώ. Να δούμε τι παίζει. Δεν έχω κάνει και το skill μου ακόμη, ρε γαμώτο. Έχω άλλο skill. Έχω μόνο το κορουσούνα. Ας πούμε αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ θα μπορούσαμε να το σκοτώσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ κοντά στο φως και δεν θα μπορέσω να τον κρύψω μετά. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι τώρα. Άντε ρε γαμώτο. Fuck. Εντάξει, εντάξει, δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Ας πάμε να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι είμαι ο πιο γαμάτος νίτζα της σκιάς στον κόσμο και ότι μπορώ απλά να βγάλω το σπαθί μου για να τους καθαρίσω όλους, ας πούμε, έτσι επειδή μπορώ. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το παιχνίδι. Σου δίνει έτσι λίγο τον αέρα, το ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά αν σε πιάσουνε, είσαι ένα hit. Τώρα κατά πόσον καταλαβαίνεις τη σημασία του αυτού, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Είναι stealth game, δεν είναι fighting game. Λοιπόν, πού είναι αυτή η βλακεία τώρα? Είναι από εκεί στα 22 μέτρα. Άσε που πολλούς από αυτούς θα μπορούσα να τους αποφύγω. Έλα εδώ εσύ. Έλα κοτσιδάκια μου. Έλα γορίνα μου.
Έλα, baby μου. Αν ας πούμε έπαιζα αυτό το παιχνίδι χωρίς να πρέπει να τους σκοτώσω όλους, π.χ. αυτούς απλά θα τους απέφευγα. Δεν θα έπρεπε να ερχόμουν κάθε φορά και να τους σκοτώνω. Θα έβλεπα απλά πού είναι το συγκεκριμένο πράγμα που θέλω να κάνω και θα πήγαινα και θα το έκανα. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε ότι αυτή η αποστολή θα είναι να τους σκοτώσουμε όλους και αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνω τουλάχιστον. Ωραίο! Αυτό ήταν ωραίο. Είδες πως έχω γίνει master, master of the kill, master of the stealth, master chef. Μην πέσεις κάτω. Α, ευτυχώς. Okay. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Κάπου εδώ μέσα είναι το light barrier. Δεν τον είδα καθόλου αυτόν. Ξέρεις τι μ' αρέσει? Είναι έτσι πολύ απλός ρε φίλε στις κινήσεις του. Δηλαδή μπαμ, μια μαχαιριά στην καρδιά και τέλος. Δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο. Δεν είναι ας πούμε σαν κάτι αμερικάνικες ταινίες που κάθονται και μαχαιρώνονται και πυροβολιούνται και κάνουν. Είναι έτσι απλός, λιτός, απέριτος. Ας τρέξουμε λίγο. Δεν πρέπει να έχουν μείνει πολλοί. Άντε να έχει μείνει άλλος ένας. Το πολύ. Όχι, και εδώ τα καθαρίσαμε όλα. Και εδώ τα καθαρίσαμε όλα. Άρα ίσως κάπου πιο πάνω. Πού είναι? Είναι εκεί μέσα. Πώς θα μπω εγώ εκεί μέσα τώρα? Υπάρχει εδώ κάποια είσοδος και δεν την έχω δει? Όχι. Ούτε από εκεί. Ούτε από εδώ. Πώς θα μπω εκεί μέσα? Ξέρεις, σκέφτομαι, ίσως κάνα υπόγειο. Υπάρχουν... Αν ανέβω εδώ υπάρχει κάποιο... Όχι. Αλλά θα μπορούσα να κρυφτώ μέσα σε αυτά τόση ώρα. Ούτε. Εδώ. Πρέπει να είναι αυτό. Να το. Τα προσέχω μην έχει φρουρούς εδώ πέρα. Δεν παίζει, δεν έχει. Πάει και αυτό το light barrier. Το σημαίνει ότι μπορούμε να έρθουμε μέσα στα κεντρικά γραφεία. Να ανέβω εκεί πάνω. Να σπάσω και αυτό. Τέλεια. Οκ, okay, φύγαμε. Πάμε στο τελευταίο. Το οποίο είναι το... Μπλα 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 μπλα. Το νερό. Καλά δεν τα λέω. Το νερό πρέπει να είναι. Οκ, πάμε. Ευτυχώς που δεν πεθαίνεις όταν κατεβαίνεις από εδώ. Να κάνουμε save. Μπορώ να κάνω save. Οκ, okay, έκανα save. Έχει έναν τύπο εκεί. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μπορώ να τον εξολοθρεύσω όμως. Εσένα ξέρεις πως θα σε σκοτώσω τώρα. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Γεια! Θα τους αφήσουμε αυτούς για άλλη φορά, εντάξει. Α
Ας πάμε τώρα εδώ, που είναι το νερό. Έλα. Άντε βρε. Δεν είναι σκιά εδώ. Δεν είναι σκιά εδώ. Να πάρει ευχή. Πρέπει να φύγω. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Πότε κατάφερε και που μου φύγει όλη αυτή η ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς ενέργεια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι, μην μου πεις ότι κόλλησα πάλι. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι. Όχι. Hey, κύριος, θες να έρθεις εδώ λίγο να ξεκολλήσω? Ήρθαμε πίσω. Ρε γαμώτο, δεν ξέρω τι σκατά έγινε. Ξέρω γιατί έγινε. Τι είναι αυτό το bug? Είναι πολύ ενοχλητικό πάντως. Anyway, θα το παίξουμε αλλιώς. Δεν θα ξανανεύουμε πάνω σε εκείνη την πέτρα. Αν θέλετε να το παίξετε το παιχνίδι σε αυτή την πέτρα εδώ πέρα και σε αυτήν, μην ανέβετε γιατί είναι μπακαρισμένο. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ίσως να ανέβεις εκείνη το δοκό, αυτή εδώ πάνω, αντί πάνω στην πέτρα. Τέλος πάντων, παιχνίδι, αφού έτσι θες να παίξουμε, έτσι θα το παίξουμε. Λοιπόν, άσε με τώρα να φύγω να πάω από εδώ. Είναι το τελευταίο που μας έμεινε, το νερό. Κοριτσάρα μου, τι θα γίνει? Για μικό, να με βοηθήσεις? Α, τρέχει νερό εκεί. Οκ, κάνουμε μια μικρή αναγνώριση της περιοχής. Αυτός, άμα ανέβει στα σκαλιά, τον έχω. Ανέβα στα σκαλιά. Ναι, ναι, μπράβο. Ω, στο κολαράκι σου ήτανε. Πρέπει να πόνεσαι. Έχει άλλον έναν όροφο από πάνω που πρέπει να καθαρίσουμε. Εσύ θα έρθεις πάνω? Όχι. Θα περιμένουμε άραγε. Εκείνος κουνήθηκε. Ω! Ποιος! Φακ! Πρόλαβε και σήμερα το συναγερμό που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Εντάξει, οκ, θα είμαι λίγο πιο προσεκτικός τώρα. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκοτώσω αυτόν εδώ. Ψόφο. Εδώ, έτσι στα ανοιχτά, με τα αίματά σου να πιτσιλάνε. Τα ζεστά. Οκ, επόμενος στόχος. Θα έρθουμε εδώ. Θα ανέβουμε πάνω. Αυτός εκεί φεύγει. Εδώ δεν μπορούμε να ανέβουμε, να τον σκοτώσουμε τον άλλον. Κάτσε, πώς μπορούμε να ανέβουμε εδώ? Έλα ρε, εδώ πάνω δεν μπορώ. Ω! Όχι, δεν μπορώ. Ήθελα να τον κάνω aerial kill, αλλά είναι προστατευμένος. Οκ, θα περιμένω αυτό να περάσει. Βασικά θα περιμένω καν. Είχε ένα θόρυβο, ε. Άντε, έλα πάνω να τσικάρεις λίγο. Ωραία, αυτός έρχεται. Έρχεται από εκεί. Από πού έρχεται? Α, όχι, απλά πήγε πάνω. Ο άλλος ήρθε. Τσακ. Ψόφο. Ήσουν και τυχερός που με είδες. Πολύ λίγοι με έχουν δει μέχρι τώρα. Εντάξει. Ω! Είναι αυτός που την πατήσαμε την προηγούμενη φορά.
Άντε για αγορίνα. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πρέπει να τον φάμε κι αυτόν. Εντάξει, όλος αυτός ο όροφος πρέπει να έχει λογικά να είναι καθαρός. Γιατί εδώ πάνω δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το νερό δηλαδή που τρέχει. Εκεί μέσα δεν μπορώ να πάω γιατί υπάρχει φως και με καταστρέφει ουσιαστικά. Και αν μείτε άλλο τόση ώρα που σκοτώνομαι τόσους, δεν θέλω να καταστραφώ. Θεέ μου, γιατί ήρθα εδώ. Ήρθα εδώ, τι κάνω. Τι κάνω, έχασα τη συγκέντρωσή μου τώρα, είδες. Εντάξει παιδιά, να κοιτάτε για κανένα σκρολάκι, κάπου μπορεί να έχει ένα κρυμμένο. Παίζει να έχουμε αφήσει και κανένα σε αυτά τα άλλα που έχουμε πάει. Δεν είναι καθόλου πιθανό. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία πλευρά. Σπάσουμε αυτό το light barrier, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Έσπασε! Έσπασε! Είμαστε εντάξει, μπορούμε να πάμε εκεί πέρα, να σπάσουμε και εκείνο. Ας καθαρίσουμε λίγο το έδαφος. Αυτή ήταν όλη. Δεν ξέρω. Α, αυτό τι είναι από κάτω μου. Α, όχι, μήπως είναι. Α, είναι από πάνω. Εντάξει, ας το σπάσουμε και αυτό. Okay, to the door. Central room. Let's fucking go, Yamiko. Yamiko! Συγγνώμη. Τσακ. Οκ. Ας το πιάσουμε και αυτό. Κάτι άλλο κρυμμένο δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Πρέπει να μπούμε μέσα στα κεντρικά. Τώρα θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα έρθουμε έτσι, ας πούμε. Τσακ. Καταλάβες. Ήρθα εδώ για να σκοτώσω, όχι για να κρύβομαι σαν την κατσαρίδα. Έναν προς ένα και μετά ο ναός σας θα γίνει δικός μου. Θα γίνει ο ναός της σκιάς. Πώς σας φαίνεται? Βιτσιόζικο? Έχεις πάει την πλάκα σου? Λοιπόν, θα φάμε εκείνον εκεί. Αυτός θα φύγει σε κάποια φάση λογικά. Δεν θα το ρισκάρω, έχουμε έρθει πολύ μπροστά για να το ρισκάρω. Ήθελα να κάνω το skill μου βασικά. Αλλά ένας από τους τρεις πρέπει να πεθάνει. Ή εκείνος από εκεί ή ένας από αυτούς τους δύο εδώ.
Ξέρεις τι μπορώ να δοκιμάσω? Αν έρθω εδώ. Οκ, ήρθε μόνο εκείνος. Αυτό ήθελα. Έλα, πήγαινε από εκεί. Έλα σε σκιά. Έλα, γόρι μου, σε σκιά. Μπράβο. Τι ήταν τελικά, είδες? Μήπως ήταν κανένας κακός που μπήκε μέσα στο ναό σου? Για δες και πες μας. Έχει save εδώ πέρα. Από εδώ τι έχει? Α, ναι, σωστά. Οκ. Θα το δοκιμάσω τώρα. Θα έρθω εδώ και θα πατήσω το E πάνω σε αυτόν. Καλό! Και είναι και για αρκετή ώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω 1, 2, 3 kills, πιστεύω. Ωραίο, μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ας προχωρήσουμε τότε. Ας ανέβουμε προς τα πάνω. Δεν πιστεύω να έχει κανένα ποσάκι εδώ. Κάναν ειδικό φρουρό του φωτός. Εδώ μέσα. Όχι. Φρουρέ, όχι. Είναι άδειο. This is when I met Hio for the first time. I lost my doll in the forest and he found it. I tried to confront him, but he was one of Dakudaka's leaders, just like my father. My life changed again that day. I joined Dakudaka and Hio became like a second father to me. Hio. What was that? Never mind. He looked strong. Oh, he was. Hio faced the Kaio invasion on the front lines. I hear he survived the war. But that he later faced two Kaiho captains at once, I don't know if he made it. Yamiko! Yamiko! Do you feel that? Oh, κάτι γίνεται! Όχι ρε, γαμώτο, είναι παγίδα! Μας βρήκανε! Πυλώνες φωτός! Δεν παίζει να τα καταφέρω ποτέ. Τι πρέπει να κάνω? Οκ. Τι έγινε? Α, έπεσα κάτω. Οκ, ας ξαναπροσπαθήσουμε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Τα κατάφερα. That light, we have to go. Everyone must have seen that. Yamiko, κάτι με την ιστορία σου δεν μου κάνει πολύ. Μήπως λες μπουρδες. Τι είναι αυτό? Wow. Τι έγινε στον πόλεμο? Κάποια σκοτεινή ενέργεια πολεμήσανε. Oh, my head. What is it? The war. Nishoku and Kaiho, the way it all ended. Aragami, what are you talking about? There must be a reason for all this. The visions are revealing something important about the war. But I can't understand what. The war? Yes, the war. That's what I said, right? Those memories were about the war, about these lands. They must be from someone else's past.
Just like I see your memories, but this belong to who could? I can make a guess. You can? Kaihos General, the leader of Kaihos Army. Άρα αυτές οι αναλαμπές που έχει ο Αρακάμι, εμείς δηλαδή, είναι λέει γιάμικο από τις μνήμες του στρατηγού, τον Κάιχο. Kaihos General, I saw him on that vision. He was on the front line, just like I told you. It makes sense. You're an Aragami after all. Yamiko, you are being of revenge, Aragami. The moment I performed the summoning ritual, I prayed for someone who would seek vengeance for me. Μάλιστα, άρα μας έφερε για εκδίκηση. Your spirit heard my calls, you were bound to me, but you were also bound to someone else. Kaihos General was the man who brought desolation upon us during the war. He ruined me, ruined my people. He's a target of my revenge, our revenge. So the memories are his? Am I bound to him too? Does this mean my purpose isn't to save you, but to kill him? I believe so. Okay. They are here, we need to go. Oh shit, let's get the fuck out of here. Rank B. Oh, έχω κλείσει τα μάτια μου, δεν θέλω καν να δω το σκορ. 70 σκοτώσαμε. Distracted, undisturbed, player spotted. 9 φορές μείον 450 βαθμούς να πάρει. 2 φορές μας κάνει discovered. Και 2 πτώματα. All threats killed όμως. Πήραμε 700 πόντους. Άρα έχουμε σύνολο 6800. Okay. Είναι καλά. Είναι αρκετά καλά. Δεν μπορείς να πεις. Εντάξει, ήταν μεγάλη αποστολή. Δοκιμάσαμε να τους σκοτώσουμε όλους. Θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο από όσο περίμενα, τουλάχιστον. Έκανα κάποια λάθη. Αλλά νομίζω ότι στο επόμενο στάδιο θα το πάμε αλλιώς. Δεν θα σκοτώσουμε κανέναν, εκτός και αν χρειαστεί. Ξέρεις, κάναν τοξότη ή κάναν έτσι περίεργο που κάνει κάτι έτσι περίεργα πατρόλ από εδώ και από εκεί, εκεί που δεν πρέπει να πάει, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Αρακάμι. Για όσους εξακολουθούν να το βλέπουν και να περνάνε χαλαρά την ώρα τους με αυτό το παιχνίδι, με αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε. Νομίζω θα το τελειώσω. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά μιας και το ξεκίνησα, θα το τελειώσω. Γιατί μ' αρέσει και με χαλαρώνει να το παίζω. Anyway, αυτά. Ήμουν ο UserHall, ήσασταν εσείς, ήταν το Αρακάμι. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, άντε για.